Αυτός δεν ήξερε τι γινόταν πίσω του. Πλάγι από τον Καλατζή για τον Μαρινάκη. Και πάλι ο Καλατζής και κερδίζει κόρνερ ο Ολυμπιακός. Είναι το πέμπτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό σε αυτά τα 36 λεπτά του παιχνιδιού. Και εδώ ο Ράντος απλώς συντηρείται στις κλιματολογικές συνθήκες με τις ασκήσεις τις οποίες κάνει. Καραπιάλης καθώς το κόρνερ χτυπήθηκε, ο Νταμπίζας που έχει προωθηθεί και το κόλ για τον Ολυμπιακό. Υπάρχει όμως για να δω τι έχει σφυρίξει ο διαιτητής. Είδα τον επόπτη να τρέχει στη σέντρα. Ο διαιτητής κάτι σφύριξε, σταμάτησε ο επόπτης, οι Ολυμπιακοί εδώ πανηγυρίζουν τον γκολ που σημειώθηκε από τον Ίβιτς και εδώ η λιγοστή οπαδή του Ολυμπιακού στις εξέδρες. Όχι, τελικά είναι γκολ, ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0, ήμουν διστακτικός καθώς είδα τον επόπτη να σταματάει, κάτι σφύριξε ο διαιτητής, εδώ ίσως ο Νταμπίζας να έκανε επιθετικό φάουλ. Εν πάση περιπτώσει ο Ίβιτς από κοντά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στο 37. Να λοιπόν που οι Ερυθρόλευκοι κάνουν ευκολότερη τη δουλειά τους πλέον καθώς έχουν Πασαλής. Καραπιάλης αργαργά, Γιουσκόβιακ που έχει οπισθοχωρήσει για να πάρει την μπάλα. Πάντα Γιουσκόβιακ θέλει να βρει τον Ίβιτς. Ο Σέρβος περνάει, ανατρέπεται και υπάρχει πέναλτι βεβαίως. Πολύ σωστή η απόφαση του διαιτητή. Ανατράπηκε ο Ίβιτς και μια από τις εξέδρες και τη δυσαρέσκεια των οπαδών της Μάριμπορ. Ξανά λοιπόν η φάση, ο Κεκ και απόψε υποπίπτει σε πέναλτι όπως και στο Φάληρο. Δείτε εδώ, παίρνει καθαρά το αριστερό πόδι του Σέρβου, τον ρίχνει στο έδαφος, είναι σαφέστατη παράβαση και ο Ολυμπιακός σε μια φάση καρπών θα έλεγα, όχι ως προς την γένεσή της αλλά ως προς την εξέλιξή της, με τον Γιώργο Καρτάδο απέναντι στον Λάλιτς, καλείται να διπλασιάσει τα τέρματά του όπως πριν από 14 βράδια στο στάδιο Καραϊσκάκη. Για να δούμε λοιπόν. Με τη συμπλήρωση του 15ου λεπτού της επανάληψης, το 60, Καρτάδος απέναντι από τον Λάλιτς, τον διακόπτει ο διαιτητής για να τοποθετηθούν οι παίκτες στο σωστό σημείο. Καρτάδος έτοιμος για το 2-0 και το πραγματοποιεί. Στο 60 λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Ολυμπιακός 2-0 εδώ στο στάδιο Λιούτσι. Δυσαρεστημένος στο Μπούντακ και εδώ ο Γιώργος Καρτάδος. Οι Έλληνες παίκτες πανηγυρίζουν το 2-0. Όχι πια με το ένα αλλά με τα δύο πόδια. Εδώ η ηρωική φύλα του Ολυμπιακού τους φέρνει στο δεύτερο γύρο του κυπέλου UEFA, στην κλήρωση της Παρασκευής το μεσημέρι που θα γίνει στη Γενέβη και θα την παρακολουθήσει ο μάνατζερ του Ολυμπιακού, ο γενικός αρχηγός του Άρης Ποήλας. Ξανά το 2-0 από τον Γιώργο Καρτάδο, η μπάλα βρήκε και στο δοκάρι πριν καταλήξει στα δίχτυα. Ο Στέρμπαλ εδώ πέφτει στο έδαφος και υπάρχει πέναλτι. Έπεσε στο έδαφος ο αρχηγός του Ζήταν από την επέμβαση του Καράτα, του Καλατζή. Νάτι εδώ η φάση. Για να βγάλετε και τα δικά σας συμπεράσματα. Εδώ είναι κοντά του ο Καλατζής. Έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Δεν φαίνεται να τον ανατρέπει. Ίσως σε ένα άλλο πλάνο από κάποια άλλη κάμερα να είναι διαφωτιστικό. Εν πάση περιπτώσει ο Πασαλής είναι στο έδαφος. Μάριμπορ έχει κερδίσει πέναλτι στο 64. Στο έδαφος πάντα ο Πασαλής. Και ενώ η μπάλα εσείς δεν βλέπετε βέβαια έχει στηθεί
στο σημείο του πέναλτι με τον Κάριτς, θα είναι ο εκτελεστής, το πέναλτι που κέρδισε ο Ζίταν. Και που ίσως να ήταν και αυστηρή απόφαση του Μπόχουνετ. Οι ίδιοι Σλοβαίνοι αποδοκιμάζουν, όπως ακούτε, τον παίκτη του, τον Κάρι, απέναντι στο Ράντο και γκολ βέβαια. Μειώνει σε 2-1 η Μάριμπορ. Με αυτό το έστοχο χτύπημα απέναντι του Κάρι. Και για μια ακόμη φορά το γκολ της Μάριμπορ, δεξιά ο Ράντος, αριστερά η μπάλα. Μάριμπορ Ολυμπιακός 1. Έσκασε στο έδαφος αυτή την κεφαλιά του Γκάλιτς και λίγο έλειψε να γίνει το 2-2. Ολυμπιακός που θέλει να απαντήσει με μια αντεπίθεση, ο Καραπιάλης που δίνει στο Σαπάνη. Σαπάνης για τον Χατζίδη. Ο Χατζίδης που έχει διάδρομο, να δούμε την επιλογή του, το αριστερό σουτ και γκολ! 3-1 Ολυμπιακός. Είχε χώρο, είχε θέα ο Χατζίδης. Το δυνατό αριστερό σουτ και ο Ολυμπιακός κάνει, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λιούτσκι. 8 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα, το 3-1. Και εδώ οι οπαδοί του Ολυμπιακού και πάλι καμιά πενηνταριά τους βλέπετε, πανηγυρίζουν το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού στο 82 με το Μινά Χατζίδη. Ξανά λοιπόν η προηγούμενη φάση και το τρίτο γκολ των Ερυθρολεύκων με μια κάμερα πίσω από την αιστεία του Λάλης. Εδώ δείτε το Χατζίδη, ωραία προσπάθεια, έφερε την μπάλα στο αριστερό, μπάλα στη δεξιά γωνία του Λάλης. Μάριμπορ Ολυμπιακός 1-3. Και να ο Διαμαντόπουλος